στόχος μας στρατηγικός, πολιτικός, ψυχολογικός ήταν να γίνουμε δεύτερο κόμμα. Αυτό το είχε θέσει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είχε πει ότι αν είμαστε τρίτο κόμμα θα είναι πολιτική ήττα. Εγώ δεν το λέω καν πολιτική ήττα. Λέω όμως ότι εκεί που θέλαμε να είμαστε δεν είμαστε. Αυτό λοιπόν χαίρει μία διαδικασία αποτύπωσης του αποτελέσματος, η οποία πρέπει να γίνει σε κλειστά όργανα, πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που... συντεταγμένο. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητήσετε το αποτέλεσμα των εκλογών. Μα βέβαια, ναι. Απολύτως αυτονόητο. Ναι. Τώρα, αυτό ο λόγος για τον οποίο εγώ έκανα μία παρέμβαση, την οποία δεν την έκανα, εγώ θα κάνω τις παρεμβάσεις στα όργανα, αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να ακούω τρεις μέρες να λένε ότι το πρόβλημα του Πασόκ είναι η Αττική. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ανέκαθεν η Αττική και κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τα ποσοστά του Πασόκ στην Αττική. Ο κ. Ανδρουλάκης το είπε την Κυριακή των εκλογών. Ακριβώς. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για την Αθήνα κιόλας. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Αθήνα και στην Αττική ανεβήκαμε ποσοστιαία περισσότερο από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή όλες οι περιφέρειες Αττικής ανέβηκαν πάνω από το μέσο όρο.